Και η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι καθώς έχει νεότερες πληροφορίες για την διαχειριστική έρευνα. Σοφία. Ναι, καλό μεσημερινή. Υπάρχουν νεότερα emails που φτάνουν στη δημοσιότητα και μάλιστα σε ένα από αυτά γίνεται ευθεία αναφορά στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα email που φαίνεται ότι στέλνεται από το Διευθυντικό Στέλεχος Ασφαλείας της εταιρείας προς τον γιο του ιδρυτή της εταιρείας, τον Τζόρτζι Κοτσολιούτσο και κάνει ευθεία αναφορά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού λέγοντας ότι υπάρχει οδηγία από ψηλά να συνδράμουν τον Όμιλο. Ενημερώθηκε και Ο Πρωθυπουργό, κύριε Τζόρτζι, αναφέρεται στο email. Θα ήθελα να σα ενημερώσω για τα σημερινά αποτελέσματα τη κινητοποίησή μα. Η οδηγία από ψηλά είναι να συνδράμουν τον όμιλο. Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου. Ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, Λίνα, θα πρέπει να σου πω ότι στην έκθεσή τη, την ενδιάμεση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου, ο ελεκτικό οίκο Price Waterhouse λέει ότι δεν κατέστη ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες άσκησης επιρροής πολιτικών και άλλων προσώπων για την αντιμετώπιση της κρίσης, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν τα γεγονότα που περιγράφονται έλαβαν χώρα ή αν ήταν ενέργειες απλώς που συζητήθηκαν και ο υπάλληλο της εταιρεία αναφέρει πως πραγματοποιήθηκαν. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει και από την πλευρά της εταιρείας δεν υπάρχει σαφές συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εδώ και πέρα βεβαίως όπως καταλαβαίνεις είναι η δουλειά του εισαγγελέα στα χέρια του οποίου έχουν φτάσει και τα στοιχεία Τη δικογραφία. Πάτρε, μα γεννάει και πριν να ρίχνει υπό... το πολιτικό σκηνικό, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Νέα Σοφία. Πριν από λίγο, είχαμε και αντίδραση τη uh, Νέα Δημοκρατία για τα νέα email. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να πετά την μπάλα στην εξέδρα, λέει η Νέα Δημοκρατία. Α αφήσει τα πολλά λόγια και α δώσει απαντήσει για τα στελέχη του που εμφανίζονται ω υποστηρικτέ προφυλακισμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτών για τον όμιλο, για τα κονδούλια που θα κάλυπταν τι ανάγκε του, για τι παρεμβάσει στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά.